Λοιπόν, 9 παρατέταρτο είναι η ώρα. Στο σημείο αυτό να καλημερίσουμε τον Υπουργό Δημόσιας Διοίκησης, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Καλημέρα σας, κύριε Μητσοτάκη. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Ναι, και μεταρρύθμιση. Καλημέρα και χρόνια πολλά. Η μεταρρύθμιση την βάζουμε λίγο στην άκρη. Ξεχνιέται, γιατί το δεύτερο. Δεν την βάζουμε καθόλου στην άκρη. Γι' αυτό και το επαναφέρω. Σας τα πούμε. Θα δούμε τώρα πόσο είναι πραγματικά μέσα και πόσο δεν είναι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τα εύκολα, γιατί μετά έρχονται τα ζόρικα. Να ξεκινήσουμε από τα εύκολα. Προχτές στο δελτίο ειδήσεων του Μέγκα ανακοινώθηκε, δεν ξέρω αν ήταν από πού έγινε αυτή η διαβάση, αλλά εν πάση περιπτώσει το ρεπορτάζ έλεγε ότι πάμε σε προσλήψεις στο δημόσιο τομέα. Έτσι. Θα ήθελα να μας πείτε αν αυτό, μάλλον να μας πείτε το πώς θα γίνει αυτό και με ποιο τρόπο και πότε θα γίνει. Και πώς περνάμε από την εποχή της μείωσης σε εποχή πρόσληψης. Χάς ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων τα τελευταία 5 χρόνια έχει μειωθεί σημαντικά. Κάτι το οποίο αναγνωρίζεται και από την έκθεση της Τρόικα, η οποία δόθηκε χθες στη δημοσιότητα και η οποία συμπεριλαμβάνει και επικαιροποιημένους πίνακες για τη μείωση του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων. Η χώρα θα πετύχει και πριν από το τέλος του 2015 τον κεντρικό της στόχο που ήταν η μείωση του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων κατά 150.000. Και αυτό αποτυπώνεται και δημοσιοοικονομικά από το γεγονός ότι η συνολική δαπάνη μισθοδοσίας για τους δημόσιους υπαλλήλους έχει μειωθεί από τα 24 δισεκατομμύρια που ήταν το 2009 σε λιγότερο, στα 15,7 δισεκατομμύρια το 2013. Και ένας από τους βασικούς λόγους που πετύχαμε πρωτογενές πλεόνασμα ήταν γιατί μαζεύτηκε το μέγεθος του δημοσίου. Έρχεται τώρα η επόμενη μεγάλη πρόκληση που είναι να κάνουμε το δημόσιο καλύτερο. Να δουλεύει καλύτερο με λιγότερα λεφτά. Να απαντήσω. Αυξήθηκε όμως. Στο λέω γιατί αυξήθηκε όμως το ποσοστό των δημοσίων δαπανών. Από το 51% που ήταν πριν τη κρίση πήγε στο 58%. Τώρα εσείς μετράτε όλες τις δημόσιες δαπάνες ως ποσοστό, ως ποσοστό του ΑΕΠ. Εγώ που βλέπω πρωτίστως τις δαπάνες μισθοδοσίας ως ποσοστό του ΑΕΠ, μπορώ να σας πω ότι η χώρα πια είναι απολύτως ευθυγραμμισμένη και λίγο κάτω από το μέσο όρο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το μέγεθος δηλαδή και το κόστος του δημοσίου δεν είναι πια το ουσιαστικό πρόβλημα. Να απαντήσω όμως το ερώτημα το οποίο μου κάνατε για τις προσλήψεις. Ο αριθμός των προσλήψεων καθορίζεται πρωτίστως από την αναλογία του 1:5. Για κάθε 5 δημόσιους υπαλλήλους οι οποίοι αποχωρούν, προσλαμβάνουμε έναν καινούριο. Επίσης, για κάθε έναν δημόσιο υπάλληλο ο οποίος απολύεται στα πλαίσια του στόχου που έχουμε για απόλυση 15.000 υπαλλήλων μέχρι το τέλος του 2014, προσλαμβάνεται ένας καινούριος υπάλληλος. Αυτό καταλήγει σε ένα συγκεκριμένο αριθμό, ο οποίος είναι λίγο μεγαλύτερος από τις 10.000 προσλήψεις οι οποίες θα γίνουν για το 2014. Μέχρι τώρα, Υπουργέ, πόσοι απολύθηκαν και προσλαμβάνουμε τους 14. Αυτός αν θέλετε, αυτή η αριθμητική εκαθάριση γίνεται στο τέλος του έτους. Αυτή τη στιγμή, αθεστικά, έχουμε ξεπεράσει τις 7.500 απολύσεις, καθοδόν προς τον τελικό στόχο των 15.000. Η μεγάλη διαφορά ποια είναι όμως, γιατί με ρωτήσατε κάτι το οποίο είναι πολύ ουσιαστικό, πώς θα γίνονται αυτές οι απολύσεις. Δηλαδή, στο 1 εκατομμύριο, όχι για να τα βάλουμε να γίνει κατανοητά. Στο 1 εκατομμύριο περίπου ήταν το δημόσιο του 2009. Ήταν, μου φαίνεται, σύμφωνα 907.000 στο τέλος του 2009. Εντάξει. Έχουμε πέσει στις 680.000. Έχουμε πέσει, ναι, στις 671.000. Είναι πολύ σημαντικό ότι αυτό όμως, ναι. Ένα λεπτό. Αυτό όμως έγινε με 7.000 απολύσεις, ενώ στον ιδιωτικό τομέα έγινε με 1 εκατομμύριο απολύσεις. Μισό λεπτό. Δηλαδή για να έχουμε και μια εικόνα. Μισό λεπτό. Για να ξέρουμε τι γίνεται. Έτσι, 7.000 στο δημόσιο, 1 εκατομμύριο. Δεν χρειάζεται. Όχι 1 εκατομμύριο. 500.000 στον ιδιωτικό τομέα. Δεν χρειάζεται να με πείσετε εμένα για την ορθότητα αυτού του ισχυρισμού. Το ξέρετε πολύ καλά. Ένας τρόπος, ο βασικός τρόπος που επιτεύχθηκε αυτή η μείωση, είχε να κάνει με το γεγονός ότι περιορίστηκε δραστικά ο αριθμός των συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Και στέκομαι σε αυτό, διότι οι συμβάσεις του ορισμένου χρόνου ήταν στο παρελθόν η κερκόπορτα για να μπαίνει κόσμο στο δημόσιο και στη συνέχεια να μονιμοποιείται.
από εκεί και πέρα, ναι, έγιναν για πρώτη φορά πολλοί στο δημόσιο. Αυτό μην υποτιμάτε τη σημασία αυτής της πραγματικότητας. Όχι, τώρα στο δημόσιο, όταν λήγει η σημασία τους φεύγουν. Ενώ παλιά δεν φεύγανε. Αυτό δεν συνέβαινε. Και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι σήμερα για πρώτη φορά το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης έχει πλήρη έλεγχο όλων των προσλήψεων. Καμία πρόσληψη από συναρμόδιο Υπουργείο δεν γίνεται εάν δεν αποτελεί μέρος του εγκεκριμένου προγραμματισμού προσλήψεων που έχει εγκριθεί από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης τον προηγούμενο χρόνο, και υπάρχουν και αυστηρότατοι περιορισμοί στο συνολικό αριθμό των συμβάσεων ορισμένου χρόνου που μπορούμε να προσλάβουμε. Αυτά δεν συνέβαιναν ποτέ στην ελληνική δημόσια διοίκηση. Ο κάθε υπουργός, ανάλογα με την πολιτική ισχύ που είχε, εξασφάλιζε για το Υπουργείο του όσες προσλήψεις μπορούσε να εξασφαλίσει. Τώρα εμείς δρούμε, και αυτή είναι η μεγάλη προστιθέμενη. Αυτό με εσάς τους πολιτικούς είναι φοβερό. Ενώ παλιά και εσείς το κάνατε το ίδιο πράγμα, που δεν. Όχι εσείς προσωπικά, οι πολιτικοί. Εμένα δεν υπήρχαν όρια. Θυμίζω, τώρα βάλατε τα όρια και λέτε, είδατε. Χαίρομαι που το λέτε αυτό, διότι ακριβώς το πρόβλημα του ελληνικού δημοσίου, ίσως συνολικά και της ελληνικής κοινωνίας, ήταν ακριβώς ότι λειτουργούσαμε χωρίς πλαίσιο, χωρίς προγραμματισμό και χωρίς όρια. Λοιπόν, τώρα όλα τα υπουργεία ξέρουν ποια είναι τα όρια τους. Και, και δεν μπορούν να τα ξεπεράσουν. Για να το πούμε πιο σωστά, δεν θέλατε να βάλετε όρια. Όχι λειτουργούσαν χωρίς όρια, διότι εσείς είχατε και το καρπούζι και το μαχαίρι. Άρα δεν θέλατε να βάλετε όρια. Το συνολικό. Και δεν θέλατε να βάλετε όρια γιατί θέλατε να εκμεταλλεύεστε. Το συνολικό ξεχαρβάλωμα βόλευε πολλούς. Κυρίως τους πολιτικούς. Όχι, και τώρα έρχονται και λένε, είδατε, πρώτη φορά συμβαίνει αυτό. Βάλαμε τα όρια. Εγώ μπορώ να μιλώ με λίγο μεγαλύτερη αξιοπιστία για τα θέματα αυτά. Δείτε μας πώς θα γίνουν οι προσλήψεις τώρα. Οι προσλήψεις γίνονται καταρχάς, να το πω αυτό, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Όλες οι προσλήψεις οι οποίες γίνονται μέσω ΑΣΕΠ. Δίνεται προτεραιότητα πάντα σε διοριστέους επιτυχώντες του ΑΣΕΠ. Και έχουμε μάλιστα και την νομοθετική δυνατότητα να μπορούμε να τους προσφέρουμε και θέση αντίστοιχη με τα προσόντα τους, αλλά διαφορετική από την προκήρυξη στην οποία έχουν πετύχει, ακριβώς για να μπορούμε να πετύχουμε αυτήν την απαραίτητη ευελιξία. Και βέβαια χρησιμοποιούμε και το εργαλείο της κινητικότητας για να καλύψουμε θέσεις εκεί που δεν θέλουμε κάνουμε ή δεν θέλουμε ή δεν πρέπει να κάνουμε προσλήψεις. Επ' αυτού, προσπάθησε να μπει τροπολογία που αν έχουν περάσει 3 χρόνια από το ΑΣΕΠ και δεν έχει διοριστεί κάποιος, ακυρώνει το διορισμό του. Όχι, δεν υπάρχει καμία τέτοια. Δεν υπάρχει καμία τέτοια πρόβληση. Κανένα τέτοιο θέμα. Όχι. Γιατί έχει ξεκινήσει μια φιλολογία γύρω από αυτό. Ούτε προσωπικά έχει γίνει ποτέ καμία τέτοια πρόταση στο Υπουργείο Διοικητικής. Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο. Πάμε τώρα στην ιστορία με τις απολύσεις και τη διαθεσιμότητα. Πού βρισκόμαστε για το 2014. Καταρχάς και επίσημα πια και με τη Βούλα, ο στόχος των 25.000 οι οποίοι έπρεπε να τεθούν σε διαθεσιμότητα έχει επιτευχθεί. Άρα το κεφάλαιο της διαθεσιμότητας, έτσι όπως το γνωρίζαμε, κλείνει πια, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί? Δηλαδή το 2015 δεν θα έχουμε άλλη διαθεσιμότητα. Όχι, είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι όταν ξεκινήσαμε τη διαπραγμάτευση με την Τρόικα, ο πρώτος ποσοτικός στόχος ο οποίος έπεσε στο τραπέζι ήταν πολύ ωραία. Κάνατε τους 25.000, κάνετε άλλους 16 τώρα. Το 14 για να χτυπήσουμε σε απολύσεις το 15. Και είπαμε όχι, και το όχι το είπαμε και επιμείναμε και καταφέραμε και το κερδίσαμε αυτό για έναν απλό λόγο. Ότι η διαθεσιμότητα και η κινητικότητα δεν πρέπει να συγχέεται με απολύσεις. Είναι πολύ χρήσιμο το εργαλείο της κινητικότητας, σε παίρνω από εδώ και σε πάω εκεί, αλλά τη στιγμή που τους βάζω όλους μαζί σε ένα κουβά, οι μισοί φεύγουν, οι μισοί μένουν, ακυρώνω την έννοια της κινητικότητας. Και το πετύχαμε αυτό. Αποτυπώνεται ρητά στη συμφωνία την οποία έχετε ότι η κινητικότητα αποσυνδέεται από πωλήσεις. Δεν σημαίνει ότι δεν θα γίνουν απολύσεις. Θα γίνουν απολύσεις, αλλά όχι από τη διαθεσιμότητα. Χιλιάδες έχουν γίνει. Και την κινητικότητα. Το λέω όμως αυτό γιατί. Διότι δυστυχώς το πρόβλημα της προηγούμενης συμφωνίας ήταν ακριβώς αυτό. Ένα χρήσιμο εργαλείο το απαξιώσαμε στη συνείδηση των δημοσίων υπαλλήλων, ακριβώς επειδή υπήρχε η φυσική ανησυχία ότι τι θα γίνουν εγώ τώρα. Απολύσεις μπορούν να γίνουν από εδώ και στο εξής. Πρώτον, με τον συνεχή, και μπορούμε να μιλήσουμε και αυτό στη συνέχεια, έλεγχο, ο οποίος έχει να κάνει με πλαστότητες δικαιολογητικών, πειθαρχικά μετατροπές συμβάσεων, και πάντα μπορούν να γίνουν απολύσεις σε περίπτωση που στη συνέχεια, στα πλαίσια της συνεχόμενης αξιολόγησης δομών, το κράτος επιλέξει να συρρυκνώσει μια συγκεκριμένη δομή. Να πει εδώ πέρα, αυτή τη δομή δεν τη χρειάζομαι, αυτό το νομικό πρόσωπο θέλω να το μικρύνω. Εκεί πέρα βεβαίως και θα μπορούν να γίνουν απολύσεις. Αλλά όχι, δεν έχουμε άλλους ποσοτικούς στόχους. Κλείνει ο κύκλος της διαθεσιμότητας έτσι όπως το ξέρουμε. Πάμε σε ένα διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού. Όλα αυτά αποτυπώνονται και γραπτώς στις συμφωνίες. Δεν αξίζει να σας τα λέω εγώ. Το θέμα είναι τι έχουμε συμφωνήσει και με τους πιστωτές μας. Ένα λεπτό τώρα.
Σύμφωνα πάντα με αυτή την έκθεση που λέτε εσείς, εγώ διαβάζω και κάτι άλλο το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον και δίνει άλλη εικόνα. Σύμφωνα με τον προγραφέα του πίνακα, η εν λόγω κατηγορία εργαζομένων στο δημόσιο, η οποία όμως δεν ανήκει στην κατηγορία δημοσίου υπαλλήλου, αυξήθηκε από 15.000 το 2012 στις 45.000. Δηλαδή προσλήφθηκαν 32.000 άνθρωποι. Αναφέρεστε προφανώς στην κατηγορία των προσλήψεων μέσω ΕΣΠΑ. Στην εξήναξη των εργαζομένων μέσω ΕΣΠΑ, αλλά και του αυτοχρηματοδοτούμενου προσωπικού. Ένα λεπτό. Αυτές οι προσλήψεις με τι κριτήρια γίνονται? Δεν ενδιαφέρουν η διαδικασία των προσλήψεων και ο έλεγχος ο οποίος... Μέσω του ΕΣΠΑ που γίνεται. Με τι κριτήρια? Και ο έλεγχος ο οποίος ασκείται από το ΑΣΕΠ εξακολουθεί να ισχύει και σε αυτές τις προσλήψεις. Γιατί τις μετράμε διαφορετικά? Όχι, όχι, καταρχήν γίνεται με το. Βεβαίως. Πάντα με τον έλεγχο του ΑΣΕΠ. Και οι προσλήψεις μέσω ΕΣΠΑ. Και οι προσλήψεις. Και η αυτό. Άρα το δημόσιο δεν μειώθηκε όπως μας λέτε. Γιατί απλώς μετατρέπεται τις συμβάσεις. Ένα λεπτό να το. Από την νόμη μου. Δηλαδή, και την ερώτηση μας. Δηλαδή, από συμβάσεις τις κάνατε ΕΣΠΑ. Εγώ μετράω καταρχάς τα νούμερα τα οποία μετράω. 50.000. Τα νούμερα τα οποία μετράω εγώ. Μετράω το συνολικό αριθμό. Προσμετρώ και αυτές τις προσλήψεις. Προφανώς και είναι εργαζόμενοι. Αλλιώς θα ήμασταν κάτω πάνω από τις 200.000 η μείωση του αριθμού. Άρα, εγώ τα προσμετρώ αυτά τα νούμερα στο συνολικό αριθμό των εργαζομένων. Η διαφορά ποια είναι? Ότι στους υπολογισμούς που κάνουμε και στις συζητήσεις που κάνουμε με την Τρόικα, έχουμε ένα μεγάλο κομμάτι που είναι η μεγάλη πλειοψηφία μισθοδοτούμενων του δημόσιου τομέα που επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό και ένα μικρό κομμάτι, το οποίο πράγματι είναι οι προσλήψεις μέσω ΕΣΠΑ και ήταν τόσο αυξημένες επειδή κλείνει, έκλεισε το προηγούμενο ΕΣΠΑ, δεν θα είναι τόσο αυξημένες, σας διαβεβαιώνω. 35.000. Το 2014 και όλες αυτές, μισό λεπτό να το τονίσουμε, είναι συμβάσεις όλες ορισμένου χρόνου. Δηλαδή τελειώνει η σύμβαση και τελειώνει η σύμβαση, φεύγεις. Δεν είναι μόνιμες προσλήψεις. Δεν υπάρχει καμία μόνιμη πρόσληψη. Δεν μιλάμε γι' αυτό. Μιλάμε ότι ξεκινήσατε την κουβέντα ότι συχνώθηκε ο δημόσιος τομέας. Και σας έθεσα εγώ πρώτο θέμα ότι αυξήθηκε από 51 στο 58. Δεύτερο θέμα ότι έγιναν 45.000 προσλήψεις. Τρίτο θέμα ότι απολύθηκαν 7.000 υπάλληλοι στο δημόσιο τομέα. Εγώ δεν λέω να απολύθουν άλλοι. Απλώς λέω ότι στον ιδιωτικό τομέα ήταν 500-600.000 με την κρίση. Καλά κάνετε. Και τέταρτο θέμα ότι είπατε εσείς ότι την κρίση την τιμούσαν οι διορισμοί και την πλήρωσαν άλλοι. Καλά τα κάνετε και τα θίγετε όλα αυτά, αλλά εγώ σας λέω και καλά κάνετε και επισημαίνετε και το ζήτημα του ΕΣΠΑ. Εγώ θα σας ξεκαθαρίζω δύο πράγματα. Πρώτον, ότι αυτά είναι κονδύλια τα οποία δεν επιβαρύνουν τον Έλληνα φορολογούμενο. Δεύτερον, γιατί δεν επιβαρύνουν? Ένα μέρος είναι και δικά μας θέματα. Δεύτερον, είναι κονδύλια τα οποία είναι ευρωπαϊκά κονδύλια. Δεύτερον και σημαντικότερον, είναι συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Εμείς κάναμε και κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Κοιτάξτε, να σας πω και Αυτά τα προγράμματα έγινε και μια ευελιξία. Δηλαδή, εγώ ξέρω, ας πούμε, σε διάφορους δήμους ή σε διάφορες υπηρεσίες, θέλει να κάνει μια μηχανογράφηση άλλος. Παίρνει κάποιον, παίρνει τέσσερα άτομα, ας πούμε. Αυτό ξέρω και εγώ. Ναι, μια στιγμή να το πω. Μια στιγμή. Ναι. Λέω, παίρνει έναν για 4-5 μήνες. Όταν τελειώνει η συμβασία του, φεύγει. Δεν χρειάζεται να πάρει κάποιο μόνιμο για να το κάνει αυτό, να βγάλει τη δουλειά. Ότι χρειάζεται. Ο υπουργός λέει όχι. Όχι, αυτό λέω. Όχι, εσείς είπατε ότι γίνεται μέσω του ΑΣΕΠ. Πάντα και. Όλες οι προκηρύξεις. Δεν υπάρχει προκήρυξη η οποία να μην στέλνεται στο ΑΣΕΠ για έγκριση. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Λοιπόν, αλλά από εκεί και πέρα η μεγάλη διαφορά είναι ότι αυτές είναι συμβάσεις ορισμένου χρόνου, οι οποίες, το τονίζω, δεν ανανεώνονται. Επαναλαμβάνω, και επειδή δεν το λέω τυχαία αυτό, επειδή είναι κάτι το οποίο το ψάχνουμε. Η μεγάλη πηγή του προβλήματος στο παρελθόν ήταν ο μηχανισμός ο οποίος είχε στηθεί για να μετατρέπονται συμβάσεις σε ορισμένο χρόνο σε αορίστο. Και γι' αυτό να πω κάτι, μια φράση μόνο επ' αυτού, γιατί είναι σημαντικό. Εμείς στον τελευταίο νόμο τον οποίο ψηφίσαμε έχουμε μια εξισορρητική δυνατότητα να πάμε και να ψάξουμε περιπτώσεις μετατροπών συμβάσεων οι οποίες είχαν ενταχθεί σε παλιότερα προεδρικά διατάγματα, ειδικά στο ΠΔΕΛΤΑ 164. Γιατί το κάνουμε αυτό? Διότι έχουμε βάσιμες υποψίες ότι υπάρχει ικανός αριθμός εργαζομένων ο οποίος μετέτρεψε τη σύμβασή του χωρίς να πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις. Και εμείς αυτό θα το ψάξουμε μαζί με το ΑΣΕΠ αυτό, και όπου υπάρχουν μετατροπές οι οποίες είναι παράνομες, ο εργαζόμενος θα φύγει από παρακαλώ, κύριε. Από ποια χρονολογία και μετά? Ξεκινώντας από τις πιο πρόσφατες και πηγαίνοντας στις πιο παλιές. Θα ξεκινήσω. Ο μεγάλος αριθμός των μετατροπών έγιναν με το ΠΔΕΛΤΑ 164 από το 2005 έως το 2008. Ό,τι είπαμε. Θα το ξεσκονίσετε δηλαδή. Θα το ξεσκονίσουμε. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Υπουργέ, να ρωτήσω κάτι. Επειδή δεν το κατάλαβα, είπε ο Ιορδάνης ότι ένας δήμος και σωστά χρειάζεται κάποιον προσωπικό και παίρνει εμένα.
Και εσείς λέτε ότι αυτή. Ότι εγώ δεν το κατάλαβα. Μπήκα μέσω του ΑΣΕΠ, έχω δώσει εξετάσεις, έχω περάσει. Όχι, μισό λεπτό. Μισοτήρια. Μισό λεπτό. Δεν σε παίρνει εσένα. Άρα λοιπόν. Επειδή σε βρίσκει στον Δήμο. Άρα στον λοιπόν. Δρόμο. Άρα λοιπόν. Τα κριτήρια. Δεν, άλλο τα κριτήρια του ΑΣΕΠ και άλλο ότι εγώ. Διορίστηκα από όλες τις εξετάσεις του ΑΣΕΠ. Κοιτάξτε, δεν είναι ο ίδιος. Δεν είναι ο ίδιος. Δεν μπορεί όλοι να διορίσουν. Δεν θα δίνεις εξετάσεις για κάθε σύμβαση. Πας να κάνεις μια σύμβαση. Λοιπόν, η σύμβαση είναι διάτρητη. Μια σύμβαση δακοκτονίας για 40 μέρες, προφανώς δεν θα περάσει τον άλλον από εξέταση. Αλλά θα υπάρχει μια διαδικασία η οποία πρέπει να τηρείται και πρέπει να τηρείται από τους Δήμους. Από εκεί και πέρα, οι σημαντικές προσλήψεις που είναι οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, προφανώς και οι διαδικασίες εκεί. Είναι πολύ πιο βαριές και πολύ πιο αυστηρές. Ποιος ορίζει αν εγώ έχω τα στοιχεία? Ο Δήμος τα ορίζει. Όχι ρε, το ΑΣΕΠ τα ελέγχει. Όχι, δεν ελέγχει το ΑΣΕΠ τίποτα. Ο Δήμος. Ο Δήμος, να κάνουμε μια ξεχωριστή συζήτηση από αυτού και να σας φέρω και συγκεκριμένα παραδείγματα προκηρύξεων έτσι όπως πηγαίνουν στο ΑΣΕΠ. Σωστά επισημαίνετε ότι δεν είναι. Δεν επιτυχώντες στο ΑΣΕΠ. Δεν είναι εξίσου. Όχι βέβαια, μα οι επιτυχώντες αφορούν. Οι επιτυχώντες αφορούν. Οι επιτυχώντες αφορούν. Επειδή μου είσαι δήμαρχος Δρόμου και θέλω να σου πει πέντε ανθρώπους. Αφορούν μόνιμους υπαλλήλους. Για να φτιάξεις ένα έργο. Όχι για το ΕΣΠΑ, θα πληρωθείς από το ΕΣΠΑ. Για να φτιάξεις κάτι μέσα στο Δήμο για πέντε μήνες. Δεν σημαίνει ότι θα δώσεις εξετάσεις. Αλλά τα κριτήρια που θα πάρει τον κόσμο. Δεν θα βγεις έξω να πεις ποιος είναι ο αδελφός του Μανώλη, πάρ' τώρα. Μπορεί να υπάρχουν, ξέρετε ότι πολύ συχνά σε αυτές τις προκηρύξεις υπάρχουν κοινωνικά κριτήρια. Σωστό, λάθος να το συζητήσουμε. Υπάρχουν κριτήρια όμως. Οι διοριστέοι του ΑΣΕΠ αφορούν υπαλλήλους οι οποίοι θα διεκδικήσουν θέση μόνιμου δημόσιου υπαλλήλου. Να σας πω κάτι, η μεγάλη συζήτηση που γίνεται τώρα εν ώψη κεντρικών εκλογών είναι ότι μετά τις δημοτικές εκλογές, τώρα τα αφήνετε λίγο, θα γίνει το μεγάλο ξεσκαρτάρισμα στους Δήμους. Με την αξιολόγηση των ανθρώπων και ότι έρχονται απολύσεις εκεί. Δηλαδή, εγώ συζήτησα με πολύ κόσμο λοιπόν, που μου λένε ότι μετά τις δημοτικές τώρα τα αφήνουν για τους δημάρχους. Μετά τις εκλογές στους Δήμους θα γίνει το μεγάλο ξεκούρωμα. Μισό λεπτό. Τι κάναμε εμείς καταρχάς συνολικά με το ζήτημα της αξιολόγησης? Ποια ήταν η πραγματικότητα την οποία κληθήκαμε να διαχειριστούμε? Διαδικασίες αξιολόγησης όπου είτε δεν γινόντουσαν καθόλου αξιολογήσεις. Σωστό. Λίγες περιπτώσεις, είτε όπου γινόντουσαν. Μην ξεφύγετε για τους Δήμους, λέμε τώρα έτσι. Παντού. Εγώ αναφέρομαι σε όλο το δημόσιο. Εγώ δεν είμαι υπουργός εσωτερικών. Εγώ είμαι υπουργός Οικικής Μεταρρύθμισης και πρέπει να αναφέρομαι σε όλο το δημόσιο. Μην ξεχωρίζουμε μόνο τους Δήμους, τους 70.000 εργαζόμενους στους Δήμους. Εγώ ασχολούμαι με τους 600.000. Έρχεται τσεκούρωμα στους Δήμους? Όχι και να το εξηγήσω. Καταρχάς να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Ποιο ήταν το πρόβλημα το οποίο κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε? Εκθέσεις αξιολογήσεων στις οποίες όλοι παίρναν άριστα. Όλοι. Το οποίο σημαίνει ότι η έκθεση αξιολόγησης δεν μπορεί να αποτελεί στοιχείο διαφοροποίησης των υπαλλήλων. Εμείς κάναμε μια σημαντική αλλαγή, κρατώντας ίδια τα κριτήρια. Βάλαμε ποσοστώσεις. Άριστα θα παίρνει σε επίπεδο γενικής διεύθυνσης το 25% των υπαλλήλων, το 6% των υπαλλήλων μέχρι το 6% μπορεί να παίρνει καλό βαθμό και ένα 15% θα παίρνει λιγότερο καλό βαθμό. Αυτό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στο δημόσιο. Είναι όμως εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι για πρώτη φορά συζητάμε ζήτημα αξιολόγησης δημοσίων υπαλλήλων. Δεν το συζητούσαμε ποτέ στο ελληνικό δημόσιο. Ήταν απαράδεκτο αυτό το οποίο συνέβαινε. Είχαμε υπαλλήλους. Το κλείσαμε αυτό. Το κλείσαμε, το κατάλαβα. Όχι, δεν το κατάλαβα. Να το ξαναπούμε όμως. Να το ξαναπούμε γιατί αντιδρά, ας πούμε, υπό ΕΟΤΑ στην αξιολόγηση και στην ποσόστοση. Διότι κάποιοι ξεβολεύονται με την αξιολόγηση. Διότι θα ξεσκαρτάρουμε επιτέλους. Κανένα σύστημα αξιολόγηση δεν είναι τέλειο. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Κανένα σύστημα δεν είναι τέλειο. Αλλά για πρώτη φορά ο εργατικός δημόσιος υπάλληλος θα μπορεί να προσβλέπει στην αναγνώριση της εργασίας του. Γιατί αργήσατε τόσο πολύ, κύριε Μητσοτάκη? Μισό λεπτό. Ως Νέα Δημοκρατία, εγώ δεν λέχω, δεν, για μένα δεν υπάρχει η Κυριάκος Μητσοτάκης, υπάρχει Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει. Γιατί αργήσατε σαν πολιτική τάξη τόσο πολύ? Όταν πρόκειται να πάρετε χρήματα, βγάζετε από τις ταγματικούς νόμους και παίρνετε από την εφορία χρήματα. Όταν πρόκειται για αλλαγές στο δημόσιο, τα κάνετε όλα πολύ, πολύ, πάρα πολύ νομότυπα με το νομότυπα πρέπει να τα κάνουμε. Αλλά σας λέω, όταν πρέπει να παρέμβετε δραστικά, καταργείτε και το Συντάγμα. Και παίρνετε φόρους. Να συζητήσουμε σε πρώτη φάση πριν πάμε στα γενικά για τα θέματα της δικιάς νομιμότητας. Εγώ είμαι υπουργός 8 μήνες. Διοικητικής μεταρρύθμισης. Εγώ σας λέω ότι αυτά τα οποία γίνονται στο δημόσιο,
δεν έχουν ξαναγίνει στο ελληνικό γιατί δημόσιο. Τότε, συγγνώμη, γιατί δώσατε αυτό, παράταση, αυτό λέω. Γιατί δώσατε παράταση στην αξιολόγηση των Δώσαμε δημών. Μια παράταση στην αξιολόγηση των Δήμων, πράγματι, διότι κρίναμε και ανταποκριθήκαμε και στο σχετικό αίτημα του Υπουργείου Εσωτερικών δύο μήνες, ότι δεν θέλαμε μέσα στην πίεση της εκλογικής διαδικασίας να ολοκληρωθεί η πρώτη φάση της διαδικασίας που αφορά τον επιμερισμό των ποσοστών. Για και ανταποκριθήκαμε στο αίτημα και δώσαμε πράγματι ένα μήνα παραπάνω. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα γίνει αξιολόγηση. Για ήταν ένα αίτημα του Υπουργείου Εσωτερικών και της ΠΟΕΟΤΑ, το θεωρήσαμε δικαιολογημένο, τοποθετήκαμε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η αξιολόγηση δεν θα γίνει. Ένα λεπτό. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε. Δημήτρη. Λοιπόν, 9 και 13 και 14 πρώτα λεπτά πάει. Σάββατο πρωί εδώ είμαστε με τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης, τον κύριο Μητσοτάκη, και συζητάμε. Υπουργέ, θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Τριβαλά, τον πρόεδρο της ΑΔΔΗ. Τον οποίο τον έχουμε σε ζωντανή σύνδεση. Κύριε Τριβαλά, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε εσάς, χρόνια πολλά και στους ακροατές. Χρόνια πολλά, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε. Συζητάμε με τον Υπουργό πολλά. Και το αφήσαμε στο θέμα της αξιολόγησης. Να κάνω ένα σχόλιο για τα προηγούμενα πέρα από την αξιολόγηση, γιατί είναι σημαντικό για μας η αξιολόγηση, αλλά και τα υπόλοιπα. Μην πάμε στα γενικά όμως, να πάμε στα ειδικά. Δεν είναι και στο θέμα των απολύσεων και στο θέμα της αξιολόγησης. Να κάνω μια παρατήρηση όμως, γιατί αυτός ο κοινωνικός αυτοματισμός που δεν ξέρω αν συνειδητά καλλιεργείται, δηλαδή ότι ο ιδιωτικός τομέας έχασε 500.000. Γιατί δεν τους έχασε, κύριε Τριβαλά. Κύριε Αναγνωστάκη, δεν τους έχασε. Εσείς ο ίδιος είπατε ότι στο δημόσιο τομέα υπηρετούσαν το 2009 γύρω στους 980.000 και σήμερα είναι 560 και δεν είναι 670. 670 γιατί, λένε κύριε, τα νούμερα, αλλά απολύσεις δεν γίνανε. Κύριε Αναγνωστάκη, και βέβαια γίνανε και απολύσεις και αναγκαστικές αποχωρήσεις. Ξέρετε ότι σε αυτούς τους 670.000 που λένε τα νούμερα συμπεριλαμβάνονται μέσα οι στρατιωτικοί, το πολιτικό προσωπικό, αυτοί που μισθοδοτούνται από το δημόσιο και δεν είναι όλοι οι δημόσιοι υπαλλήλοι. Κύριε Τριβαλά, πόσες απολύσεις γίνανε? Ο Υπουργός μας είπε 7.000. Να σας πω, εγώ να θυμίσω μόνο στον Υπουργό που παρίσταται ότι πέρασαν διάταξη σαν κυβέρνηση για τα προσωρινά μέτρα. Αυτοί που είχαν δικαιωθεί, δηλαδή που τους είχαν δικαιώσει στα δικαστήρια, περάσαν διάταξη η οποία λέει ότι αν μέχρι το τέλος του 2013 δεν είχαν εκδικαστεί υποθέσεις, απολύονται. Αυτοί δεν απολυθήκαν δηλαδή. Πώς είναι? Αρκετές χιλιάδες ήταν. Και το 15.000. Επειδή λέτε ότι δεν απολυθήκαν. Να σας πω κάτι. Ο Υπουργός τα λέει. 1.700 ήταν. Αρκετές χιλιάδες. Οι αρκετές χιλιάδες ήταν 1.700. Κύριε Λαγκροστάκη, από αυτές τις 200-220.000 που αποχωρήσαν από το δημόσιο, δεν φύγαν επειδή είχαν συμπληρώσει ούτε τα κανονικά χρόνια, 35 χρόνια υπηρεσίας. Φύγαν πιο νωρίς, χάνοντας μέρος της σύνταξής τους που θα μπορούσαν να παραμείνουν. Κύριε Ρεβάλα, που μιλάμε χρόνια για το τι έγινε, συμφωνώ, σε ποιανού την πλάτη έπεσε η κρίση κυρίως. Δεν λέω ότι δεν έγιναν όλα αυτά, τι έγινε κτλ. Αλλά ας τα αφήσουμε τώρα να πάμε. Είπατε ότι γίνανε 4.000 απολύσεις, γι' αυτό λέω. 7. Ό,τι είπε ο Υπουργός. Εγώ είπα ότι είπε ο κ. Μητσοτάκης. Πάμε για το 2015, ακούστε λίγο. Το 2015 πόσες απολύσεις θα γίνουν? Αν το έγγραφο αυτό της Τρόικας είναι αληθινό, που πιστεύουμε εμείς ότι ό,τι σκέφτεται η Τρόικα το υλοποιεί η κυβέρνηση, θα υπάρξουν και άλλες, θέλουν και άλλες 40.000 απολύσεις στο δημόσιο τομέα. Μισό λεπτό από πού, κύριε Πρόεδρε, με όλο το σεβασμό, γιατί κάνουμε πάντα ένα ποιοτικό διάλογο με τον Πρόεδρο της ΑΔΔΗ. Από πουθενά δεν προκύπτει ότι υπάρχει ποσοτικός στόχος απολύσεων για το 2015. Οπότε μην το λέτε αυτό το πράγμα, και ξέρετε και είναι επιτυχία. Είναι επιτυχία το γεγονός ότι μπορούμε να ξεφύγουμε από τους δεσμευτικούς ποσοτικούς στόχους. Εσείς νούμερο μπορείτε να πείτε, Υπουργέ, σε αυτό το 40.000 που λέει ο κ. Τριβαλάς? Εγώ έχω αυτό το οποίο μπορώ να κάνω. Στον πίνακα πάντως έχει δίκιο ο κ. Τριβαλάς αυτό που λέει. Είναι μία πρόβλεψη για τη μείωση του προσωπικού. Ακριβώς. Ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του κανόνα 1:5. Από εκεί και πέρα, ό,τι απολύσεις έρθουν το 2015 θα είναι μόνο από τις κατηγορίες. Ένα λεπτό, κύριε Τριβαλά, ένα λεπτό να ενισχύσω αυτό που λέτε. Στην ίδια έκθεση στην οποία αναφερθήκατε και εσείς, κύριε Μητσοτάκη, λέει: σύμφωνα με τις προβλέψεις, οι οποίες παρουσιάζονται στον λόγο πίνακα, οι δημόσιοι υπάλληλοι το τέλος του 2006 θα φτάσουν στις 621.000. Του 2016, ναι. Και θα μειωθούν κατά 49.000. Ναι. Ακόμα πώς, ή κατά 7%. Πώς μειώνονται, το είπα και πριν. Να το εξηγήσω και το γνωρίζει πάρα Άρα, πολύ καλά. Συγγνώμη, 15 και 16 θα φύγουν 50.000 κόσμους. Δεν υπάρχει ποσοτικός στόχος απολύσεων για το 2015 και μετά. Πώς μειώνονται, μισό λεπτό. Αφού προσλαμβάνουμε έναν για κάθε 5 που φεύγουν, και ακόμα και σήμερα έχουμε υποχρέωση να μειώνουμε
τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου 20% κάθε χρόνο. Λοιπόν, να προσφυγεί ο αριθμός. Αλλά μην λέμε πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Από αυτά εδώ, ωραία, το 1 προς 5 που λέτε, πόσοι θα φύγουν, μπορείτε να μας πείτε νούμερο. Σας είπα ότι αυτή τη στιγμή κάνουμε μία προβολή με τα καλύτερα δυνατά στοιχεία τα οποία έχουμε, διότι δεν μπορούμε και εμείς πάντα να έχουμε ακριβή εκτίμηση για τον αριθμό των συνταξιοδοτήσεων. Αυτή είναι η καλύτερη εκτίμηση την οποία μπορούμε να κάνουμε μαζί με το Υπουργείο Οικονομικών. Για συνταξιοδοτήσεις, ο κ. Δρυβαλάς. Όχι, εγώ μιλάω για συνταξιοδοτήσεις. Μα δεν υπάρχει, κύριε Πρόεδρε. Το ξέρετε πολύ καλά και τα ίδια, κείμενα διαβάζουμε. Να παρακαλώ να αναφερθείτε συγκεκριμένα σε ποια σελίδα του κειμένου υπάρχει παραπομπή για ποσοτικό στόχο απολύσεων. Εγώ το τονίζω. Εγώ δεν λέω ότι δεν θα γίνουν απολύσεις. Λέω ότι δεν υπάρχει ποσοτικό στόχος απολύσεων. Κύριε Υπουργέ, εγώ δεν θέλω να κάνω δίκη προθέσεων. Αλλά από την αρχή του μνημονίου όσοι στόχοι έχουν μπει από τους δανειστές μας έχουν υλοποιηθεί μέχρι τώρα. Εγώ να σας θυμίσω αυτό που μας είπατε, κύριε Υπουργέ, στην πρώτη μας συνάντηση, ότι ο στόχος των 150.000 αποχωρήσεων στο δημόσιο τομέα, που ήταν από το πρώτο η μνημονιακή υποχρέωση, ήδη έχει επιτευχθεί, αλλά υπάρχει μια τιμωρητική διάθεση της Τρόικας για απολύσεις στο δημόσιο. Άρα δηλαδή, με ποια αξιοπιστία, σαν κυβέρνηση, και δεν είναι προσωπικό το ζήτημα, λέτε ότι δεν θα υπάρξουν άλλες απολύσεις, αφού προβλέπονται στο μνημόνιο? Εγώ θέλω για δεν να είπε δούμε... δεν θα υπάρξουν άλλες απολύσεις. Όχι, λέω ότι για το ποσοτικό στόχο. Είπα δύο πράγματα, να τα επαναλάβω, γιατί έχει την αξία του. Δεν υπάρχει ποσοτικό στόχος απολύσεων και δεν υπάρχει από εδώ και στο εξής καμία σύνδεση της διαθεσιμότητας κινητικότητας με απολύσεις. Αυτό, κύριε Υπουργέ, αυτά είναι πολύ ξεκάθαρα. Αυτό, κύριε Υπουργέ, εγώ σας είχα πει ο ίδιος ότι από τη στιγμή, πέρα από τις προθέσεις που έχετε να φτιάξετε ένα δημόσιο, δεν ξέρω πόσο είναι αληθινές, εγώ πιστεύω ότι έχετε τις προθέσεις να φτιάξετε ένα δημόσιο. Από τη στιγμή που είχε συνδεθεί η κινητικότητα με απολύσεις, λοιπόν, δεν μπορούσε να περπατήσει. Ερχόμαστε εδώ πέρα και συμφωνούμε, και είναι καλό αυτό, ότι είναι θετικό το γεγονός ότι πια έχουμε έναν μόνιμο μηχανισμό κινητικότητας. Την επιδιώκαμε αποσυνδεδεμένο. Πέρα από παρεμβάσεις πολιτικές. Καλά, ναι, αλλά άλλα ακούγαμε για την κινητικότητα. Αυτό είναι θετικό. Το καταγράφω. Δεν έγινε ποτέ, μωρέ. Κύριε Τριβαλά, άλλα ακούγαμε για κινητικότητα εδώ. Όχι, κύριε Αξιολόγηση, και εσείς είστε. Κύριε Πρόεδρε, και εσείς είστε πάντα υπέρ της αξιολόγησης και δεν έγινε ποτέ. Όλοι οι 10 περνάνε. Στη θεωρία όλοι είναι υπέρ. Να πάμε και στην αξιολόγηση. Να σας πω κάτι. Ένα σύστημα που δεν λειτουργήσε καλά, το αλλάζεις με ένα χειρότερο? Γιατί οι ευθύνες είναι ολονών. Δηλαδή και οι διευθυντές, για να μην τα χαλάσουν με τους υπαλλήλους, βαθμολογούσαν με 10, και οι πολιτικοί τους προϊστάμενοι βαθμολογούσαν τους διευθυντές με 10. Έτσι, σωστό είναι και αυτό. Όλοι, το κάνουν αυτό. Ένα σύστημα που δεν το βάλαμε να λειτουργήσει, ήταν καλό το σύστημα. Γιατί ήταν καλό το σύστημα. Δεν το βάλαμε να λειτουργήσει. Καλό για όλους. Θα κάνουμε ένα χειρότερο. Όχι, λέω ένα καλό. Όταν αλλάζει ένα σύστημα, πάντα προς το χειρότερο αλλάζει. Κύριε Αναγνωστάκη, λέω ότι ήταν καλό στη βάση του, αλλά δεν στην υλοποίησή του. Δεν ήταν καλό. Πάμε τώρα. Γιατί δεν θέλετε εσείς? Να σου πω γιατί δεν θέλουμε. Δεν μπορεί να είναι αξιόπιστο ένα σύστημα το οποίο από την αρχή θεωρεί δεδομένο ότι σε κάθε δομή που αξιολογεί θα βρει το 15% που θα τους βαθμολογεί με χαμηλή βαθμολογία. Και εμείς πιστεύουμε ότι δεν είναι μόνο η χαμηλή βαθμολογία, γιατί ακούστηκε από χείλη κύκλων του Υπουργείου Εσωτερικών και δεν θέλουν να πω του Υπουργείου Διοικητής Μεταρρύθμισης, ότι ναι, άμα αξιολογηθούν μία φορά, αξιολογηθούν δύο φορές χαμηλά, δεν θα φύγουν. Τι πρέπει να μείνουν στο δημόσιο? Ποιος το είπε αυτό, κύριε Τριβαλά? Ποιος το είπε αυτό? Κύριε Πρόεδρε, μισό λεπτό. Μία διακοπή. Γνωρίζετε πολύ καλά. Γνωρίζετε, γιατί είστε έμπειρος στα ζητήματα αυτά. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι δεν υπάρχει δυνατότητα απόλυσης δημοσίου υπαλλήλου με βάση την εργασιακή του απόδοση. Και ότι ο μόνος τρόπος που μπορεί να φύγει ένας δημόσιος υπάλληλος είναι αν καταργηθεί η δομή του, η δομή, μπει στη διαθεσιμότητα και συνέχεια δεν επαναπορροφηθεί. Άρα ξέρετε κι εσείς πολύ καλά ότι όσο υπάρχει προστασία μονιμότητος από το Σύνταγμα, δεν μπορεί, και αυτή είναι και η πάγια νομολογία, δεν μπορεί να συνδεθεί η απόδοση του μεμονωμένου υπαλλήλου με την απομάκρυνση. Εγώ, κύριε Υπουργέ, λέτε, μπορώ εσείς να σας λέτε... φέρω και παραδείγματα για να δείτε ότι ο τρόπος αυτός που βάζετε, καταρχήν δεν ισχύει σε κανένα κράτος του κόσμου ή τουλάχιστον στις δυτικές χώρες, ναι. Γιατί μόνο σε μια πολυεθνική υλοποιήθηκε και νομίζω ότι καταποντίστηκαν οι μετοχές τους και το επανέφερε πάλι. Όχι, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Υλοποιείται μισό λεπτό για να είμαστε ακριβείς. Τέτοιες μορφές ποσόστοσης υπάρχουν σε πολλές διοικήσεις δημόσιες και προφανώς και σε πάρα πολλές επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.
είναι ένα εργαλείο και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, γιατί ασχολείστε με το δημόσιο, κύριε Πρόεδρε. Για ναι. πρώτη φορά όλο το δημόσιο συζητάει για το πώς θα γίνει αξιολόγηση. Αυτό από αυτό μόνο είναι του. Άλλο θέμα, κύριε Πρόεδρε. Αυτό από μόνο του. Αυτό από μόνο του είναι μια πολύ, είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Κύριε Υπουργέ, δεν συζητούσε κανείς για αξιολόγηση, διότι είχαν βολευτεί με ένα σύστημα στο οποίο το περιγράφονται πάρα πολύ άλλα θέματα. Κύριε Υπουργέ, εγώ σας θεωρώ έμπειρο και τους δημοσιογράφους έμπειρους. Θέλω να πω ότι δεν μπορεί να υπάρξει ένα σύστημα το οποίο από την αρχή να βγάζει ανίκανους. Δεν μπορεί, και δεν είμαστε ιδιωτικό τομέα, δεν είμαστε εργοστάσιο φασών να μετράμε την παραγωγή. Εγώ να σου φέρω ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό. Έχουμε, κύριε Υπουργέ, που το ξέρετε πολύ καλά, τη βοήθεια στο σπίτι και έχουμε 10 υπαλλήλους. Ναι. Και πηγαίνουν σε σπίτια. Πώς ποσοτικά θα μετρήσουμε την απόδοσή τους, αφού οι ανάγκες αυτών που πηγαίνουν δεν είναι οι ίδιες. Ο άλλος είναι ανάπηρος, κατάκητος και χρειάζεται μεγαλύτερο χρόνο να δώσει η κοινωνική λειτουργός ή ο κοινωνικός λειτουργός που θα πάει εκεί πέρα. Δεν είμαστε φασόν, δεν είμαστε εργοστάσιο. Δεν και καλά να βγάλουμε το 15% από αυτούς τους 10. Σωστό. Μπορεί να είναι ικανοί όλοι. Σωστό. Γιατί είναι αυτό που λέει. Αυτό. Δηλαδή πρέπει να Γιατί το βάζετε αυτό, κύριε Υπουργέ, το 15% δεν και καλά. Για να μπαίνει ένα κριτήριο. Εμείς είπαμε εξ αρχής ότι η έννοια της αξιολόγησης που εισάγουμε είναι συγκριτική αξιολόγηση. Λοιπόν, εγώ σας λέω ότι μεταβατική. Σε κάθε θα υπάρξει κάποιο, σε κάποιο χρονικό διάστημα ποιοτικές πραγματικά. Βεβαίως, το πρόβλημά μας σήμερα ποιο είναι. Και εκεί έχει ένα δίκιο ο πρόεδρος της ΑΔΔ. Ότι δεν έχουμε ένα πλαίσιο στοχοθεσίας το οποίο να είναι τέτοιο, το οποίο να μπορεί να συνδέει την απόδοση με στόχους. Βέβαια και αυτό είναι κάτι δύσκολο. Διότι για μια σειρά από διαδικασίες δεν μπορούν να μπουν από τη φύση τους ποσοτικοί στόχοι. Αυτό δεν σημαίνει όμως, κύριε Πρόεδρε, ότι ο κάθε προϊστάμενος, ο οποίος προϊστάται μιας ομάδας 10 ανθρώπων, δεν ξέρει ποιοι είναι οι δύο καλύτεροι και ποιος είναι ο ένας χειρότερος συγκριτικά με τους άλλους. Συνέδριο υψηλού επίπεδου. Το ξέρουν. Για τη δημόσια διοίκηση. Άμα είναι να βάζουμε στόχους και αξιολόγηση, πήγαμε πολύ ψηλά. Σημασία είναι να δεχτούν κάποιοι την αξιολόγηση. Το ξέρουν όλοι. Όποιος προείσατε, εσείς εδώ πέρα, κύριε Χατζαπόπουλε, ως προϊστάμενος, ξέρετε πολύ καλά ποιος είναι ο καλύτερος και ποιος είναι ο χειρότερος. Αυτό ζητάμε από τους αξιολογητές να κάνουν και είναι η πρώτη φορά στη διοίκηση που θα γίνει. Ωραία. Να κάτι άλλο, κύριε Νικόλα. Μην μείνουμε άλλο σε αυτό, σας παρακαλώ πολύ. Γιατί 20 λεπτά μιλάμε. Κάναμε συνέδριο για την αξιολόγηση και στο δημόσιο δεν γίνεται τίποτα. Θεωρητικά μιλάμε. Να σας πω, ρώτησα τον κύριο Υπουργό πριν και κάναμε μια κουβέντα εδώ πέρα, το ρωτήσαμε για το θέμα των ΟΤΑ μετά τις εκλογές. Έρχεται τσεκούρωμα εκεί. Εμείς πιστεύουμε ότι έρχομαι, επειδή προέρχομαι και από το χώρο των ΟΤΑ, ακούγονται φωνές για να δοθούν αρμοδιότητες στον ιδιωτικό τομέα και ο Υπουργός ο ίδιος είπε ότι ό,τι δεν χρειάζεται στο δημόσιο ή ό,τι εκτιμά η κυβέρνηση ή η πολιτική της θα δοθεί στους ιδιώτες. Τι σημαίνει αυτό, κύριε Χασαπόπουλε? Δηλαδή από τις 70.000 έχετε εκτίμηση αν θα φύγει κόσμος? Δομές, προφανώς και θα φύγει κόσμος. Έχει ολοκληρωθεί, κύριε Πρόεδρε, έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των δομών των οργανισμών των ψηφοδίκησης? Έχει γίνει ποτέ ουσιαστικά? Γιατί δεν έχει γίνει? Ωραία, λοιπόν, να συμφωνήσουμε λοιπόν πρώτα ότι πρέπει να ολοκληρώσουμε μαζί με το Υπουργείο Εσωτερικών την αξιολόγηση των δομών, διότι είναι το μόνο κεφάλαιο το οποίο δεν έχουμε ολοκληρώσει ακόμα. Να ξέρουμε, υπάρχουν δήμοι που είναι υπερστελεχωμένοι, υπάρχουν δήμοι που είναι υποστελεχωμένοι και μετά να συζητήσουμε. Να συμφωνήσουμε ότι αυτό πρέπει να γίνει. Εγώ θα συμφωνούσα απόλυτα, κύριε Υπουργέ, αν υπήρχε η πολιτική στόχευση να πείτε εσείς σαν κυβέρνηση ότι έχουμε αυτό, θέλουμε έτσι τους ΟΤΑ και πάμε στην αξιολόγηση των δομών. Όμως αφού δεν έχετε πολιτική στρατηγική, πώς θέλετε τους ΟΤΑ, πώς θέλετε όλο το ελληνικό δημόσιο, πώς θα κάνατε αυτό που λέτε? Άρα, κύριε Δημπαλάμου, επιβεβαιώνεται ότι μετά θα αρχίσουν ποιοι είναι υπεράριθμοι. Ποιες υπηρεσίες και εταιρείες των Δήμων πρέπει να κλείσουν? Ήδη σήμερα. Ένα 10-20% θα φύγει. Κύριε Χατζαπόπουλε, ήδη σήμερα που μιλάμε, υπάρχει ένας μηχανισμός εθελοντικής διαδημοτικής κινητικότητας. Έχει γίνει επίσης μια πρώτη άσκηση από το Υπουργείο Εσωτερικών με δείκτες συγκεκριμένους, η οποία καταδεικνύει στο περίπου, όχι με αναλυτική αξιολόγηση δομών, αν υπάρχουν δήμοι που έχουν υπερστελέχωση και αν υπάρχουν δήμοι που έχουν υποστελέχωση. Αυτό μας είναι χρήσιμο γιατί? Διότι όταν θα πας να κάνεις τη διαδημοτική κινητικότητα. Πόσοι θα φύγουν, Υπουργέ? Δεν έχουμε στόχους για το πόσοι θα φύγουν. Το ξεκαθαρίζω αυτό. Διότι άμα κλείσει μια εταιρεία αναπτυξιακή του Δήμου, δεν θα φύγει ο κόσμος? Καταρχάς, ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή, σήμερα που μιλάμε, και το γνωρίζει πολύ καλά ο Πρόεδρος. Μπαίνω τώρα σε χωράφια τα οποία είναι χωράφια του Υπουργείου Εσωτερικών, αλλά πρέπει να το πω αυτό. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά
κύριε Πρόεδρε, ότι με βάση τον νόμο του Καλλικράτη, αν υπάρχει μια ανώνυμη εταιρεία Δήμου που έχει τρεις ζημιογόνες κλήσεις, πρέπει να κλείσει. Είναι έτσι ή δεν είναι? Έπρεπε να, είχε, να, έπρεπε να κλείσει έπρεπε από να το τέλος του 2013. Λοιπόν, πόσες έχουν κλείσει? Πόσες έχουν κλείσει? Κύριε Υπουργέ, τις πολιτικές ευθύνες. Πόσες έχουν κλείσει στους υπαλλήλους? Κύριε Τριβαλά, εγώ λέω. Εντάξει, πόσες έχουν κλείσει? Άρα αυτά που σα λέω, κύριε Χαζόπουλο, είναι ψηφισμένα μέτρα. Όμως ξέρετε. Είναι ψηφισμένα το προηγούμενο κάτω. Αυτό ρωτάει ο Μανώλης. Πόσες έχουν κλείσει, κύριε Τριβαλά? Έχουν κλείσει αρκετές, αλλά δεν ξέρω τον αριθμό. Προφανώς δεν έχουν κλείσει. Πόσες, κύριε Μητσοτάκη, έχουν κλείσει? Χρειαζόταν. 4-5. Δεν έχω εικόνα αυτή τη στιγμή ότι αυτή η άσκηση, δηλαδή τη συλλογή των στοιχείων των εταιριών με ζημιογόνες χρήσης, έχει ολοκληρωθεί. Να κλείσουμε και ευχαριστούμε, κύριε Τριβαλά. Αυτό ένα λεπτό να πω κάτι γι' αυτό. Για τις επιχειρήσεις αυτές στους Δήμους ειδικότερα, που εμείς τις καταγγέλαμε διαχρονικά ότι ήτανε, θέλανε να αποφύγουν το δημόσιο λογιστικό και να κάνουν προσλήψεις. Συμφωνούμε. Άρα εμείς δεν θέλαμε να τις κρατήσουμε. Εμείς θέλουμε μόνιμο προσωπικό στους ΟΤΑ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Εδώ βλέπετε ότι υπάρχει μια. Δηλαδή, σηκώνουμε μια πέτρα και από κάτω βρίσκουμε 10 δυσλειτουργίες. Σηκώνουμε άλλη πέτρα, βρίσκουμε 20 δυσλειτουργίες. Όπου όλες αυτές τις έχει δημιουργήσει το κράτος. Γιατί πέφτετε διαχρονικά από τα σύννεφα? Δεν πέφτω καθόλου από τα σύννεφα. Γνωρίζετε καλά ότι και το ζήτημα της εξυγίανσης της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι πάρα πολύ ψηλά στην μεταρρυθμιστική ατζέντα. Διότι και η τοπική αυτοδιοίκηση ήταν και αυτή, είχε και αυτή τις αμαρτίες της. Δεν μπορούμε να το κρύψουμε αυτό. Και ήδη το Υπουργείο Εσωτερικών έχει κάνει μια σημαντική δουλειά εξορθολογισμού των οικονομικών της αυτοδιοίκησης. Και στο κάτω-κάτω αυτό τελικά πρέπει να είναι. Αυτό τελικά πρέπει να είναι το μέτρο. Υπουργέ, και όταν θα φτάσουμε σε ένα σημείο. Εντάξει, μπλέξαμε τώρα με την αυτοδιοίκηση, αλλά το ίδιο δεν έχει συμβεί και με την ΕΡΤ. Το ίδιο δεν συνέβη και με την ΕΡΤ. Τι χάος είναι αυτό με την ΕΡΤ? Με την καινούργια ή την παλιά? Όλα μαζί. Όχι. Πώς με συγχωρείτε, ένα χάος. Εγώ... Δεν ξέρει κανείς τι έχει όχι, γίνει, τι θα ρωτώ, γίνει. Πώς θα γίνει. Εγώ ρωτώ το εξής. Είναι ένα απερίγραπτο χάος. Πόσοι θα προσληφθούν, πόσοι φύγανε. Πόσοι φύγανε, ξέρουμε. Μισό λεπτό. Τι θα γίνει. Όχι, ξέρουμε και πώς θα προσληφθούν. Γιατί το λέω αυτό, διότι στον έλεγχο των προσλήψεων έχουμε έλεγχο και των προσλήψεων της ΕΡΤ. Πόσοι φύγανε από την ΕΡΤ, περί του 2.700. Με πόσους μόνιμους θα λειτουργήσει η καινούργια ΕΡΤ, το ξέρετε? 680. Λοιπόν, αυτό από μόνο του. Αυτό από μόνο του, οι διαδικασίες τις ξέρετε πολύ καλά, τις έχετε δει και εσείς, έχετε δει τις προκηρύξεις, έχουν ελεγχθεί από το. Έχουν τα χαρτιά τους, έχουν ελεγχθεί από τον ΑΣΕΠ. Εγώ στέκομαι όμως στη μεγάλη εικόνα. Ένας χρόνος έχει περάσει. 2.700 το παλιό σχήμα, 680. Όταν είναι να διαλύσουμε, Υπουργέ, εύκολο. Το καινούριο. Το θέμα είναι πώς θα στήσουμε ένα καινούριο. Λοιπόν, εγώ έχω δει. Εγώ έχω δει, γιατί όφυλα να το εγκρίνω και έπρεπε να το εγκρίνουμε. Το οργανόγραμμα της καινούργιας, της ΝΕΡΤ. Λοιπόν, της καινούργιας δημόσιας τηλεόρασης. Δεν έχει καμία σχέση με το παλιό. Το και μιας και μιλάμε. Να πούμε και ένα άλλο μεγάλο θέμα. Να πούμε για το νέο μισθολόγιο. Έρχεται νέο μισθολόγιο στο δημόσιο? Αυτό ξέρετε, το ακούει ο κόσμος και σου λέει και άλλες μειώσεις έρχονται. Όχι. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία απολύτως δέσμευση, ούτε αποτυπώνεται πουθενά, και δεν υπάρχει ζήτημα οριζόντιας περικοπής μισθών στο δημόσιο. Αυτό το οποίο έχουμε δεσμευθεί να κάνουμε είναι να κάνουμε μια άσκηση αξιολόγησης του τρόπου που λειτουργεί το υφιστάμενο μισθολόγιο. Ο κύριος Παπακοσταντίνου μείωσε την ψαλίδα στο Υπουργείο Οικονομικών, συγγνώμη, και είπε ότι πέρασε ένα ενιαίο μισθολόγιο. Όλοι ξέρουμε ότι άλλα λεφτά παίρνουν στο Υπουργείο Τάδε με τέτοια προσόντα, άλλα λεφτά στο Υπουργείο Τάδε με τέτοια προσόντα. Άρα δεν υπάρχει ενιαίο μισθολόγιο. Υπάρχει μείωση ενιαία, αλλά ενιαίο μισθολόγιο δεν υπάρχει. Αρμοδιότητα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης δεν είναι το μισθολόγιο, αλλά το βαθμολόγιο. Προφανώς τα δύο συνδέονται, γι' αυτό και συνεργαζόμαστε με το Υπουργείο Οικονομικών. Λοιπόν, αλλά αυτό το οποίο θίξατε είναι ένα πραγματικό ζήτημα. Εφαρμόζεται στην πράξη έτσι όπως θα έπρεπε το ενίο μισθολόγιο, ναι ή όχι? Υπάρχει ενίο μισθολόγιο. Υπάρχει ενίο μισθολόγιο, αλλά υπάρχουν ακόμα και. Όταν λέμε ενίο μισθολόγιο, τι εννοείται? Υπάρχουν. Η καθαρίστρια δηλαδή του Υπουργείου Οικονομικών. Το πολύ απλά. Με την καθαρίστρια του. Το είπατε του πολύ καλά. Μπορεί να παίρνει τα ίδια λεφτά. Εργαζόμενο με τα ίδια χρόνια υπηρεσία και τα ίδια προσόντα για την ίδια δουλειά πρέπει να παίρνει τα ίδια λεφτά. Ακριβώ. Γίνεται τώρα. Λοιπόν, αυτό δεν έχει. Στο Υπουργείο Οικονομικών κάνει την ίδια δουλειά με το Υπουργείο Εσωτερικών. Άμα καθαρίζει. Άμα είσαι διοικητικό υπάλληλο, τι δουλειά κάνει? Διοικητικός υπάλληλος. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Ευτυχώς δεν υπάρχει ενίο μισθολόγιο. Γιατί στο Υπουργείο Ανάπτυξης χειρίζεσαι προγράμματα εκατομμυρίων και στο Υπουργείο Γεωργίας
κάνεις κάτι αυτό, άλλο για τα ζώα και τα φυτά. Αυτό το οποίο έχουμε μια δέσμευση να κάνουμε. Πρέπει να είσαι... Αυτό το οποίο έχουμε μια δέσμευση να κάνουμε και αυτό το οποίο σίγουρα εγώ θέλω να εισάγω ως... Νομίζω ως... τα φακελάκια εννοώ. Αυτό εννοώ, αυτό κατάλαβα εγώ. Που άλλος να πούμε χειρίζεται εκατομμύρια. Συγγνώμη κύριε Υπουργέ. Αυτό το οποίο αλλά δεν κάνει τη δουλειά κάποιος που τα φέρνει και κάποιος που τα δίνει. Η συζήτηση την οποία πρέπει να κάνουμε είναι αν και με ποιο τρόπο, το τονίζω αν και με ποιο τρόπο, γιατί δεν είμαστε βέβαιοι ότι μπορούμε ακόμα να το κάνουμε, να υπάρχει μία σύνδεση πια πραγματική της μετρήσιμης απόδοσης με κάποια πρόσθετη αμοιβή. Εάν δηλαδή πρέπει να μπει, για να το πω πολύ απλά, ένα πραγματικό πριν παραγωγικότητας για τους καλούς υπαλλήλους, αλλά για να το κάνουμε αυτό, πρέπει να έχουμε ένα μηχανισμό αξιολόγησης ο οποίος είναι στέρεος. Αυτή η άσκηση θα γίνει μέσα στο 2014. Αυτή η άσκηση θα γίνει μέσα στο 2014. Αφού έτσι καταλαβαίνει. Το 2014. Ναι, θα γίνει μέσα στο 2014. Αλλά όταν λέτε. Πιλωτικά. Καταρχάς, αυτό το οποίο περιγράφω είναι μια βαριά αναλυτική δουλειά επεξεργασίας πολλών δεδομένων. Αυτά τα ακούνε οι τηλεθεατές και σου λένε τώρα τι γίνεται εκεί πέρα. Είναι απαραίτητο να γίνει όμως, διότι δυστυχώς μονίμως στην ελληνική δημόσια διοίκηση, στο πολιτικό σύστημα, παίρνουμε αποφάσεις χωρίς να έχουμε επεξεργαστεί επαρκώς τα πραγματικά δεδομένα. Λοιπόν, εγώ θα σας ξαναμιλήσω για το θέμα αυτό όταν θα έχω ολοκληρώσει και θα επεξεργαστεί το δεδομένο. Με το κλείσω. Εδώ είμαι. Εγώ εξάλλου βλέπετε. Για να καταλάβουμε. Βγαίνω σε τετάχρονα καταστήματα. Κάνετε ένα πιλωτικό μέσα στο 2014 το νέο μισθολόγιο. Λέει θα πάτε σε φορέες και θα πείτε. Υπάρχουν 100 υπάλληλοι. Όποιος δουλέψει και βγάλει υποθέσεις και φέρει χρήματα, θα πάρει παραπάνω όχι, χρήματα. Πώς θα γίνει άλλο αυτό. Αυτό είναι άλλο αυτό. Και αυτό, το οποίο λέτε θεωρητικά είναι θεσμοθετημένο. Για εκείνες τις υπηρεσίες, δηλαδή, οι οποίες φέρνουν έσοδα, εφορίες, ασφαλιστικά ταμεία, εάν υπάρχει δυνατότητα να επιστρέψεις ένα μικρό κομμάτι των χρημάτων που φέρνει κάποιος πίσω στον εργαζόμενο. Άρα μέσα στο νέο, μέσα στο 2014 θα γίνει προσπάθεια να συνδεθεί ο μισθός με την παραγωγικότητα. Αυτό το, το είπατε καλά. Όταν λοιπόν είμαι έτοιμος να σας πω περισσότερα, γιατί είμαστε στην αρχή αυτής της άσκησης, να μ' αρέσει όπως βλέπετε να μιλάω με αποτελέσματα συγκεκριμένα, όταν θα μπορώ να σας πω περισσότερα για αυτό το θέμα, εδώ πέρα είμαστε να το συζητήσουμε. Ένα λεπτό κύριε Υπουργέ, με συγχωρείτε λίγο. Είδα ότι ανακοινώθηκε για το Σχολείο Δημόσιας Διοίκησης και κάτι άλλο, δυσκολεύομαι με αυτά εγώ. Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης. Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης. Ότι ανακοινώθηκε ένα OpenGov, έτσι. Βλέπω όμως, βγήκε μια ανακοίνωση στο OpenGov. Βλέπω όμως ότι όλος τυχαίως, οι πιο ικανοί, οι πιο έξυπνοι, οι πιο σωστοί είναι όλοι φίλοι της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Πώς γίνεται αυτό? Στα νοσοκομεία το είδα. Στους διευθυντές των διοικητές των νοσοκομείων. Και τις ήταν 5-2-1. Ναι, ναι. Ήταν, δηλαδή αυτό. Πώς γίνεται με το 5-2-1 εγώ... να είναι όλοι οι έξυπνοι και οι καλοί φίλοι μου. Θυμάστε. Όχι δικοί μου, οι φίλοι κύριε... του. Κύριε Αναγνωστάκη, θυμάστε ότι καθόμουν σε αυτή την καρέκλα ως απλός βουλευτής. Και είχα ασκήσει θρυμύτατη κριτική για τη λογική της κομματικής ποσόστοσης. Έρχομαι λοιπόν και τι κάνω εγώ στην μία και μοναδική θέση, στην οποία μπορώ να διορίσω με πολιτική απόφαση στέλεχος για φορέα που επίπτει στην αρμοδιότητά μου. Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης. Έχει όλη την κατάρτιση του δημοσίου. Θα μπορούσα να διορίσω εσάς με υπουργική απόφαση. Δεν το κάνω. Κάνω μια ανοιχτή πρόσκληση, μαζεύω βιογραφικά, έχω φτιάξει μια πολύ σοβαρή πενταμελή επιτροπή και με εκπροσώπηση της ΑΔΔ. Θα αξιολογήσουν θα αξιολογήσουν τα βιογραφικά και θα κάνουν. Και όλο τυχαίο θα είναι της Νέας Δημοκρατίας. Να σας πω κάτι. Δεν θα είναι της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί να το κάνω αυτό? Δεν ξέρω. Γιατί να το κάνω, πείτε μου, να σας πω κάτι. Έχω ένα εθνικό. Σας έχω δώσει τετραδείγματα γραφής? Όχι, αλλά η κυβέρνηση έχει δώσει. Εγώ σας αντιμετωπίζω ως μέλος της κυβέρνησης. Λοιπόν, εγώ σας λέω. Εγώ σας λέω λοιπόν. Πού θα τον βρείτε αυτό? Εγώ σας λέω. Στον ιδιωτικό τομέα. Βεβαίως. Γιατί δεν υπάρχουν σοβαροί άνθρωποι στον ιδιωτικό τομέα οι οποίοι μπορεί να ενδιαφέρονται να κάνουν. Και με τι μισθό θα έρθει αυτό σε εσάς? Θα έρθει με το μισθό του Γενικού Γραμματέα. Πού γιος είναι? Ο οποίος είναι περί τα 3.500 ευρώ. Μεικτά. Λοιπόν. Θα φύγει από τον ιδιωτικό τομέα και θα έρθει σε εσάς. Ωραία, τότε θέλετε αυτά μας τα έλεγαν και του Πασόκ, θυμάστε. Ότι θα έρθουν στελέχη από το ιδιωτικό τομέα και θα αναλάβουν. Τότε ο μισθός ήταν 6.000. Ελάτε να συζητήσουμε έξω από το πλαίσιο του συνηθισμένου λαϊκισμού, εάν τα top στελέχη του δημοσίου πρέπει να πληρώνονται περισσότερο. Βεβαίως δεν κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Ποιος θα έρθει, Υπουργέ? Δεν λέμε εμείς να πληρώνουμε τα top στελέχη. Ποιος θα έρθει? Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα σας πω αν μέσα από αυτή τη διαδικασία βρέθηκε κάποιος πραγματικά σε αυτή τη θέση. Αλλά εγώ τι όφυλα να κάνω? Όφυλα εγώ ο ίδιος στα του οίκου μου να δώσω το καλό παράδειγμα και να βάλω ένα πλαίσιο διαδικασίας το τονίζω. Μακάρι να υιοθετεί το συνολικά για τις πολιτικές θέσεις. Σε ποιες δηλαδή, για τα νοσοκομεία να υιοθετεί το? Και για τους γενικούς γραμματείς, γιατί όχι? Όχι για τα νοσοκομεία, ναι.
για τους διοικητές των νοσοκομείων. Θα μπορούσε να είχαμε μεγαλύτερη. Δεν βγήκαν οι μάνατζερ και δεν πήγαν ποτέ. Δεν βγήκε έγγραφο και απόφαση ότι θα είναι μάνατζερ και δεν πήγε ποτέ. Τι λέμε τώρα. Λοιπόν, μια διευκρίνηση πριν κλείσουμε πολύ γρήγορα. Να σας ρωτήσω γιατί έχουμε διάφορα μηνύματα. Το ενιαίο μισθολόγιο το νέο θα σημαίνει και μειώσεις σε ορισμένες περιπτώσεις δημοσίων υπαλλήλων στους μισθούς. Δεν είμαι σε θέση να σας πω απολύτως τίποτα αν δεν ολοκληρωθεί δεν το αυτή η άσκηση. Τι λέω όμως εγώ. Δεν το αποκλείεται. Μισό λεπτό. Να είμαστε συγκεκριμένοι. Λέμε δεν θα υπάρχει μείωση της πίτα συνολικά. Η πρόβλεψη δηλαδή για το πόσα χρήματα θα δαπανούμε για το δημόσιο είναι η ίδια. Δεν μειώνεται. Εάν όμως, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, εάν όμως εγώ θέλω να βγάλω στην άκρη κάποια χρήματα για να δώσω ως πριν παραγωγικότητας, ενδεχομένως πρέπει να τα κόψω από κάπου αλλού. Απλό δεν είναι. Ήσασταν πολύ σαφείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Καλημέρα. Να είστε καλά.